Αυτό με τον αριθμό 700 τον ακούω τώρα πρώτη φορά από εσάς. Γιατί εμείς ρωτήσαμε λεπτομέρειες αυτή η προκήρυξη τι θα περιλαμβάνει για τα νοσοκομεία του νομού και για το νοσοκομείο Νικολάου και απάντηση δεν λάβαμε. Καμία συγκεκριμένη απάντηση πόσες θα είναι οι θέσεις στην προκήρυξη των 4.000. Οπότε είμαστε επιφυλακτικοί μέχρι να το δούμε. Ούτως ή άλλως από αυτή την προκήρυξη δεν πρόκειται να προκύψει άμεση ενίσχυση του νοσοκομείου. Αφορά κυρίως το ζήτημα της προσπάθειας μονιμοποίησης των επικουρικών που έχουν εργαστεί τα χρόνια του κορονοϊού. Θα πάρουν μοριοδότηση 20 μόρια κάθε μήνα προϋπηρεσίας. Οπότε ουσιαστικά αυτή η προκήρυξη αφορά αυτό το σκέλος και δεν είναι άμεση ενίσχυση του νοσοκομείου. Επίσης μην ξεχνούμε ότι την είχε εξαγγείλει ο Πρωθυπουργός πριν 2 χρόνια από τη ΔΕΘ Θεσσαλονίκης. Το Σεπτέμβριο του 20 είχε πει ότι θα προκηρυχθούν 4.000 θέσεις νοσηλευτών και περάσαν 2 χρόνια, η προκήρυξη δεν έχει βγει ακόμα. Ακόμα και αν βγει τώρα μέσα στο καλοκαίρι, εμείς εκτιμούμε ότι δουλειά θα πιάσουν το λιγότερο μετά από 2 χρόνια. Τώρα πιάνουν δουλειά στα νοσοκομεία αυτό το καλοκαίρι άτομα που έχουν πετύχει από την προκήρυξη του 2020. Και θίξαμε εμείς αυτό το θέμα στον Υπουργό, γιατί οι μισοί σχεδόν από αυτή την προκήρυξη δεν έχουν αποδεχτεί τις θέσεις για το νοσοκομείο μας, επιτυχώντας. Είναι του 2020 μια προκήρυξη 6K που προκηρύχθηκε τον Αύγουστο, είχε 28 θέσεις για το νοσοκομείο Γιώργου Νικολάου. Και μέχρι στιγμής η εικόνα που έχουμε είναι ότι ένας μεγάλος αριθμός από τους επιτυχώντες δεν αποδέχεται τις θέσεις και θα πάνε τώρα να ζητήσουν από το ΑΣΕΠ να στείλει τους επιλαχώντες. Το ΑΣΕΠ έκανε 2 χρόνια να βγάλει τα αποτελέσματα και όταν πρέπει να στείλει επιλαχώντες κάνει πάλι ένα εξάμηνο συνήθως. Μιλάμε για τραγικές καθυστερήσεις. Εκεί θέσαμε εμείς το θέμα στον Υπουργό αν μπορούσε να μπει στις προκηρύξεις η εντοπιότητα, έτσι ώστε να αποφύγουμε αυτή την ταλαιπωρία, τουλάχιστον ένας μεγάλος αριθμός να μην αποδέχεται τη θέση και να πηγαίνουμε στους επιλαχώντες, το οποίο ουσιαστικά είναι μια διαδικασία που μπορεί να πάρει και 2 και 3 χρόνια. Λογικό ακούγεται. Και ο επόμενος μπορεί να μην αποδεχτεί και ο επόμενος μπορεί να μην αποδεχτεί. Εγώ έθεσα το προσωπικό μου παράδειγμα στον Υπουργό ότι από προκήρυξη του 2004 διορίστηκε στο νοσοκομείο σε επιλαχών το 2007, 3 χρόνια μετά. Ναι. Λογικό ακούγεται αυτό το κομμάτι δηλαδή περί εντοπιότητας για να μπορεί και κάποιος να μπορεί να ζήσει σε αυτό το ενδιάμεσο διάστημα να ξέρει πού βρίσκεται, να είναι κοντά στην οικογένειά του ή οτιδήποτε άλλο. Εντάξει, λέτε ναι μεν αλλά διατηρείτε αυτή την επιφυλακτικότητα γιατί δεν ξέρετε... Εμείς κύριε Τουριάκη, αν με επιτρέπετε, ζητήσαμε άμεση ενίσχυση στο νοσοκομείο με έγκριση επικουρικών θέσεων. Τέτοια υπόσχεση δεν λάβαμε, είπε ο Υπουργός θα το δει. Ναι. Εμάς αυτή τη στιγμή τώρα είναι ο ζόρες. Σήμερα που μιλάμε έχουμε 10 συναδέλφους που απουσιάζουν στο νοσοκομείο, από το νοσοκομείο με άδειες με λόγω COVID, λόγω νόσησης. Το ίδιο ήταν και την προηγούμενη εβδομάδα. Είναι μια κατάσταση τώρα που ξαναμπαίνουμε σε αυτό το κύκλο της πανδημίας που ήδη αυτά τα 3 χρόνια δεν έχουμε πάρει άδειες. Εμείς αναφέραμε στον Υπουργό τα νούμερα των οφειλόμενων αδειών και πραγματικά του έκανε μεγάλη εντύπωση γιατί είπε ότι σε άλλα νοσοκομεία που γίνει ανά την Ελλάδα δεν βρίσκεται, δεν ακούει τέτοια νούμερα. Υποθέτω ότι και η νοσηλευτική υπηρεσία και οι διευθυντές των άλλων υπηρεσιών τον ενημέρωσαν σχετικά ας πούμε, για τα οφειλόμενα. Εμάς η νοσηλευτική υπηρεσία ο μέσος όρος είναι 83 ημέρες αδειών και ρεπό σε κάθε εργαζόμενο. Μα γιατί αυτό λοιπόν. Μισό λεπτό. Μα γιατί κύριε Μανουσάκη αυτή η κατάσταση, δηλαδή μόνο στα δικά μας τα νοσοκομεία, αν δεν έχει το ίδιο παράδειγμα με τα νοσοκομεία της υπόλοιπης χώρας, με αυτό που λέτε ότι δεν μπορείτε να πάρετε την άδειά σας, δεν μπορείτε να πάρετε ένα ρεπό κλπ. Γιατί σε εσάς αυτό εδώ, τι στην ευχή κάνετε. Κοιτάξτε να δείτε, στην Βόρεια Ελλάδα. Για διάφορους λόγους, τώρα εμείς, εγώ δεν μπορώ τώρα να το εξηγήσω αυτό, σε διάφορα νοσοκομεία το ποσοστό κάλυψης των οργανικών θέσεων είναι πάρα πολύ ψηλά με μόνιμο προσωπικό, δηλαδή είναι άνω του 95%. Στα νοσοκομεία της Κρήτης ο μέσος όρος είναι γύρω στο 65%, σε εμάς είναι 54%. Τώρα, τι φταίει γι' αυτό, ίσως σε παλαιότερες προκηρύξεις να μην παίρνει η Κρήτη αυτό που πρέπει στις θέσεις.
και να είναι και μια αυλεψία του Υπουργείου Υγείας όλα τα προηγούμενα χρόνια. Ίσως να μην διεκδικεί η Κρήτη και οι εκάστοτε διοικητές των ΙΠΕ ένα τέτοιο αριθμό, έτσι ώστε να καλυφθούν αυτά τα κενά. Αλλά πραγματικά υπάρχει μια αναντιστοιχία στα ποσοστά κάλυψης οργανικών θέσεων στα νοσοκομεία της Κρήτης σε σχέση με την υπόλοιπη Ελλάδα. Βέβαια, να πούμε ότι στα αστικά κέντρα Αθήνα, Θεσσαλονίκη, τα πράγματα είναι περίπου όπως είναι και σε εμάς, δηλαδή δεν είναι καθόλου καλά και εκεί ο φόρτος εργασίας είναι και πολύ μεγαλύτερο. Αυτά τα ποσοστά τα οποία αναφέρατε, δηλαδή το 54% καλυμμένες οι οργανικές θέσεις για το Λασίθια, αναφέρεστε και στα τρία νοσοκομεία. Όχι, αναφέρουμε στο νοσοκομείο Νικολάου. Α, μόνο Νικολάου. Στο μέσο όρο στο Λασίθι είναι στο 70%. Και, ναι, από ό,τι ξέρω, στο μέσο όρο στην Κρήτη, σε όλα τα νοσοκομεία της Κρήτης, είναι στο 65% η κάλυψη. Γιατί και στα νοσοκομεία του Ηρακλείου, και στο Ρέθυμνο και στα Χανιά δεν έχουν υψηλά ποσοστά κάλυψη οργανικής θέσης για μόνιμο προσωπικό σύστημα. Αυτή την ώρα, σε ό,τι έχει να κάνει με τον κορονοϊό και την πίεση εξαιτίας του ότι εκκρεμούν πάρα πολλά ραντεβού και χειρουργία από την προηγούμενη περίοδο, σε τι κατάσταση είσαστε, με μία κουβέντα, κύριε Μανουσάκη? Η πίεση τώρα την προηγούμενη εβδομάδα άρχισε να αυξάνεται. Δηλαδή έχει γεμίσει και η κλινική COVID στο νοσοκομείο μας. Και σας είπα ότι το μεγάλο πρόβλημα είναι και ότι έχουμε νοσήσεις από το προσωπικό, δηλαδή από τους εμβολιασμένους που εργάζονται. Και αυτό το βάλαμε και ως ζήτημα στον Υπουργό, ότι μα αφού τώρα νοσούν όλοι, το βλέπουμε ότι και οι εμβολιασμένοι νοσούν το ίδιο. Και είναι πολύ μεγάλο το ποσοστό των εργαζόμενων του νοσοκομείου. Αν πάτε στους ανεμβολιαστούς, το διευκρίνησε, το είπε, όχι. Από τους λίγους που δεν έχουν νοσήσει, γιατί δεν επιστρέφει πίσω τους συναδέλφους που δεν έχουν εμβολιαστεί? Ήταν σαφέστατο σε όλους τους τόνους, το είπε παντού όπου και αν ήταν, και από το Ηράκλειο και από το Ρέθυμνο. Είναι μια ακραία στάση αυτή που προκαλεί ζημιά και στο σύστημα. Εμείς έχουμε 10 εργαζόμενους αυτή τη στιγμή στο νοσοκομείο που στο καλοκαίρι λίγουν τα πιστοποιητικά νόσησης, δεν έχουν εμβολιαστεί και θα ξαναμπούν σε αναστολή. Μάλιστα. Δηλαδή, από τη μία φωνάζουμε φέρετε προσωπικό και από την άλλη πάλι ξαναχάνουμε προσωπικό. Λοιπόν.